Μιας και κάναμε το δικό μου intro στο δικό σου κανάλι, θέλω τώρα να κάνεις το δικό σου intro στο δικό μου κανάλι. Α, το δικό μου θέλεις. Ναι. Okay, μόνος μου δηλαδή. Ναι, μόνος μου. Εντάξει, πάμε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήλθατε στο κανάλι της Μανουέλας. Και συνεχίζεις εσύ. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ μικρό. Γεια σας, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν γινόταν να μην κάνω το intro μου, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Ναι, ναι, μα έτσι γίνεται η αρχή για να πάρεις φόρα. Μπράβο, ακριβώς. Το ξέρω. Σήμερα λοιπόν είμαστε επιτέλους εδώ με τον Δημήτρη. Γεια σας. Να ξέρεις, σε ξέρω, καλά στο είπα εσένα, αλλά σε ξέρω από πολύ παλιά, πάντα ήθελα να κάνω βίντεο μαζί σου. Και εγώ, δόξα, τα καταφέραμε. Οπότε του έστειλε ένα μήνυμα στο Instagram και του λέω, hey! Για έλα από εδώ, για πέρνα, να γυρίσουμε βίντεο και για πες τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τηλεφωνικές φάρσες σε YouTubers. Ωραία, θα κάνουμε δύο εγώ, δύο εσύ. Mm-hmm. Ποιος θες να ξεκινήσει? Θες να ξεκινήσεις εσύ, εσύ έλα, εσύ, okay. Για να πάρω λίγο τα πάνω μου. Εντάξει, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και στο κανάλι του Δημήτρη για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Φύγαμε. Από την άλλη. Φύγαμε. Και φεύγουμε. Λοιπόν, ποιο σου δίνω πρώτα? Νατάσα. Πάμε Νατάσα. Για πες Μανουέλα, τι θα πεις στη Νατάσα Κέι? Θα της πω ότι διοργανώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα event. Το Coachella το ξέρετε στην Αμερική που το κάνουν full διάσημο. Θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ μία μέρα. Και εγώ να πάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οπότε θα διοργανώσουμε εμείς το Greekchella. Το φέραμε στην Ελλάδα εμείς, μόνοι ναι. μας. Το καλοκαίρι, εννοείται πως θα έχουμε και τα δικά μας μέτρα και τα λοιπά, θα το βρούμε. Ναι, ναι, θα πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε φτιάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Και θέλουμε να τραγουδήσει. Θέλουμε να κάνουμε μία δεκάλεπτη έτσι παρουσία. Οπό, δεν θα κρατήσει, θέλω να το ξέρεις. Αγχώθηκα, αλήθεια. Αλήθεια, γιατί? Δεν ξέρω. Εγώ δεν παίρνω, έπιασα τα γέλια ήδη. Ναι. Καλησπέρα σας, είναι Νατάσα Κέι. Ποιος είναι? Είμαι από την YGP Productions, ονομάζομαι Ναταλία Παπαγεωργίου. Θα έχετε ένα λεπτό να μιλήσετε? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι, να σου πω, σοβαρολογείς τώρα ή μου κάνεις πλάκα? Σε μένα μιλάτε? Ναι. Όχι, όχι, σας πήρα όντως για ένα project το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Και το κλειδί μου πού το βρήκα? Το βρήκα από το manager σας. Ο οποίος δεν το δίνει ξανά. Okay, δεν ήθελα να σας φέρω σε άβολη θέση. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα ή μπορώ να μιλήσω μέσα από το manager σας, αν θέλετε, πρώτα. Έχουμε ήδη μιλήσει, αλλά μπορούμε, αν θέλετε να το κάνουμε κάπως έτσι, να μιλήσει εκείνος ως εκπρόσωπος για εσάς. Εσάς περισσότερο ήθελα να σας ρωτήσω εάν ενδιαφέρεστε για να είστε σε ένα τέτοιο project. Αλλά φυσικά μπορούμε απλά να πάμε μέσω manager κατευθείαν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποιος είναι ο manager μου που έχει μιλήσει? Ο Δημήτρης. Ωραία, αγαπή. Απλά πλήττε, όχι. Εντάξει. Είμαι η Μανουέλα. Μωρή! Γιατί είσαι τόσο κακιά? Είστε the real εδώ. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, γεια σου. Ήσουν η πρώτη που πήρα και αγχώθηκα. Δεν ξέρω, κόμπουλα τα στην αρχή. Και το κατάλαβες κατευθείαν. Και είχαμε σκεφτεί τέλειο κόνσεπτ, να σου πούμε. Ήτανε τέλειο. Φέραμε το Greekchella στην Ελλάδα, ρε Νατάσα. Το Coachella Greek version. Αχ, δεν μπορώ, ρε. Δεν πειράζει, Νατάσα, I love you. Δεν πειράζει. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και από το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, αγάπη, φιλιά. Φιλάκια, γεια. Φιλάκια, γεια. Τα έκανα θάλασσα. Δεν πειράζει, να σου πω καλά, πρέπει να τα κόψω. Όχι, δεν τα κάνει θάλασσα, η αλήθεια είναι και εγώ κόπλαρα. Σε θέλει πολύ στις αυληθέσεις. Δεν ξέρω, ενώ με τα κορίτσια και τα αγόρια μου από το GNTM δεν είχα κομπλάρει καθόλου.
Μου γίνεται πολύ εύκολα. Στην Νατάσα δεν ξέρω γιατί κόλλησα τόσο. Δεν πειράζει όμως. Αυτά είναι τα ωραία και θα την αντικαταστήσουμε. Ναι. Θα βάλουμε όλο στο να κάνει τον κρυπτσέλα. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό το κόνσεπτ. Ναι, είναι τέλειο. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ποιο τραγουδάει ή ποιο. Τραγουδάει κάποιο. Δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη πως κάποιο τραγουδάει. Ναι, δεν παίζει. Θα το βρούμε όμως συνέχεια. Οπότε να συνεχίσω εγώ, λες. Ναι, πάρε εσύ τηλέφωνο. Ωραία, εγώ ποιο να πάρω. Θα πάρω την Black Mirror και θα τη πω ότι σκέφτομαι να κάνω μια παρόμοια σειρά που κάνει και στο κανάλι τη. Κάνει το off-cam. Το οποίο φέρνει διάσημους YouTubers και δείχνει τη ζωή του. Και εγώ θέλω και εγώ θα τη πω να κάνουμε το Τσέντεκαμ. Κάπως έτσι θα το. Έτσι δεν κάνω. Καλό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα τις αντιγράψω. Θα τις αντιγράψω. Ναι, και θα τις πω ότι αν θέλει να είναι η πρώτη καλεσμένη και αν έχω το OK από αυτή να ξεκινήσω αυτή τη σειρά. Που η καημένη ναι θα μου πει, πιστεύω, αλλά θα τη φέρω σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, παίρνω. Ελπίζω να το σηκώσει. Κλείστε κιόλας για να μην φανεί το όνομα. Ναι. Σοφία. Ναι. Τσέντε The Real εδώ. Αχ, τι κάνει. Καλά είμαι, αγάπης, εσύ. Καλά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο, το ξέρεις, ε? Δεν πειράζει. Τι κάνεις, ενοχλώ? Όχι, 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 ταινία βλέπω. Α, ωραία, κάνε ένα pause να σου πω κάτι που θέλω. Ωραία, για μισό λεπτάκι. Είσαι με κόσμο? Και... είμαι με την ζωή και τον Μπορ. Οκ. Okay. Λοιπόν, πήγαινε κάπου αν μπορείς λίγο να μιλήσουμε, please. Έλα, πες μου. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω μια καινούργια σειρά στο κανάλι μου. Ναι. Η οποία θα λέγεται Τσέντεκαμ. Ναι. Και θα είναι πώς κάνετε εσείς το off-cam. Σχεδόν, βασικά όχι σχεδόν, ολόιδιο. Ναι. Αρχικά έχεις πρόβλημα με αυτό? Κοίτα, εντάξει, ο YouTube είναι, ρε παιδί, δεν υπάρχει κάποιο που έχει κάνει παθαναγέννηση και εγώ το έχω δείχνω σε ειντόσον. Οκ. Καλά, εγώ σε ρωτώ γιατί, γιατί μέχρι και το όνομα είναι σχεδόν ίδιο. Εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, θέλω να μου πεις ειλικρινά, μα γι' αυτό σε πήρα, γιατί ήθελα να μιλάμε ελεύθερα. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί, με αυτό, αλλά σαν κόσμο δεν μπορώ να σου πω κάτι. Οκ. Okay. Θα το δω για το όνομα. Ευχαριστώ που μου πες την αλήθεια. Ξέρεις τι θα ήθελα άλλο. Έλα. Αφού θα το κάνω έτσι. Αν γίνεται να πούμε στον κουράκο να τα γυρνάει. Όπως τα γυρνάει και σε σένα. Κοίταξε, να το συζητήσεις τώρα μαζί του. Δεν ξέρω εγώ τώρα να απαντήσω γι' αυτόν. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα του στείλω. Να το πω εγώ άλλο και να σου πω να σου στείλει. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Και θέλω και μία τελευταία χάρη. Αφού έχεις φτάσει, δεν το περίμενα, ευχαριστώ. Θέλω να είσαι εσύ η πρώτη καλεσμένη. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Αλήθεια? Ναι, ναι. Τέλεια. Δεν το περίμενα, ευχαριστώ πολύ. Σούπερ. Ωραία, και θέλω, αφού θα το κάνω αυτό, αν είναι να με φέρεις και με αυτούς που το έχεις κάνει εσύ ήδη για να το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί θα το έχουν πάρει το κολλάι. Α, με δίνεις και τέτοια. Ναι, ναι, με όλα τα άτομα που έχεις κάνει εσύ. Γιατί εγώ δεν θα το κάνω τόσο μεγάλο, εσύ. Θα είναι λίγο πιο σύντομο. Ναι, δηλαδή. Θα το ξανακάνανε, δεν ξέρω. Εντάξει, άλλο, εγώ άλλο εσύ, τώρα το ίδιο είμαστε. Δεν ξέρω αν... εγώ είμαι the real. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω, απλά δεν ξέρω αν τώρα θα είμαι λίγο άγχρονο να το πω εγώ. Καταλαβαίνεις, μου έχεις πει σε ένα μήνυμα. Δεν τα ξέρω τα παιδιά, βρε, γι' αυτό σου λέω. Ούτε εγώ ήξερα και την Κλική και όλα αυτά, δεν ήταν την ήξερα και εγώ προσωπικά. Καλά, ας ξεκινήσουμε πρώτα με σένα και βλέπουμε. Ωραία, ωραία. Ποια ταινία βλέπετε? Ένα θρίλερ, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Έχει ώρα που ξεκίνησε. Τώρα κάνω τέταρτο. Καλά. Εντάξει, ρε Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια. Δεν καημένη, δεν είπε τίποτα. Αλλά όχι, έλεγε ναι σε όλα. Ναι. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο, ρε Σοφία. Μπράβο, καλά, από μέσα τη βράζει. Είμαι σίγουρο εγώ θα έβραζα να το λέγει κάποιο κάτι τέτοιο. Μόνο στον τελευταίο έτσι λίγο. Ναι. Και με το όνομα, με το όνομα. Εκεί είπε, θα μπορούσε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά και με τον κόσμο, του καλεσμένου. Ναι, ναι, και εκεί πάγωσε. Ναι, ναι. Αλλά είπε ναι. Ρε Σοφία, να την πάρουμε μετά. Μετά θα του πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε ότι ήμασταν εμείς. Μπορούμε να την πάρουμε και τώρα, αν θέλει. Τι θε. Είναι με τον Μπο, με τον επόμενο. Ναι, και την ζωή. Τραγουδάει κάποιο από του δύο. Όχι. Η ζωή ναι. Τραγουδάει. Θα το καταλάβουμε να είναι μαζί τώρα, ναι. Να ισχύει. Να την πάρω. Πάρτε, πάρτε. Έλα. Με έκραξε πολύ στα παιδιά. Όχι καλά. Σίγουρα. Έλα, μωρή, πλάκα σου κάνω, σου κάνουμε φάρση. Είμαι εδώ μέσα με τη Μανουέλα. Γεια σου. Γυρνάμε βίντεο. Πες μου, αλήθεια, δεν έβραζες από μέσα σου? Κοίταξε να το YouTube, όντως, αλήθεια τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, okay, όλοι παίρνουμε ιδέες από κάπου. Και εγώ σου λέω, έχω πάρει αυτό, σε εντός μου το είχα πάρει αυτό. Ναι, απλά επειδή... δεν μπορώ να σου πω κάτι προς το κομμάτι, ότι αν ήθελες να κάνεις κάτι ίδιο, καταλαβαίνεις. Αρκεί να δίνεις credit στην αρχή, αυτό. Α, εγώ τα λέω, εγώ τα λέω. Credits, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, αγάπη. Φιλιά, φιλιά. Γεια. Ωραία, τέλεια. Οπότε τώρα ήρθε η σειρά σου, Μανουέλα. Ήρθε η σειρά μου. Πάλι θα πάρω κάποιον που δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Οπότε πάλι νιώθω ότι θα είναι λίγο άβολο. Μετά είναι η σειρά μου όμως, οπότε έλα. Μία σου και μία μου. Λοιπόν, Dat Lily. Τέλεια. Που θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να έχω στο κανάλι μου. Όπως και την Natasha Kay, όπως και την Black Velour. Όπως όλους. Όλους βασικά. Στην Dat Lily θα της πω ότι είμαι μία φαν της. Ναι. Βρήκα το τηλέφωνό της και θέλω να την καλέσω στο γάμο μου. Ο οποίος θα γίνει το καλοκαίρι. Και να βγάλει και λόγο. Καλά, θα δούμε πώς θα πάει. Ναι, ναι. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Τι άλλο μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει διάφορα. Τίποτα. Βασικά. Θα κάτσει να κάτσει το τραπέζι του Γαμπρού και της Νύφης. Ναι, αυτό. Το αρχικό τραπέζι. Δεν είναι. Είπες δεν τραγουδάει. Όχι, δεν τραγουδάει. Δηλαδή, ξέρει για να χορεύει. Α, τραγουδάει η Dat Lily. Τραγούδαγε παλιά. Τραγούδαγε. Θα μου τραγουδήσει κιόλα. Θα μου τραγουδήσει κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον θα παρακαλώ. Η Dat Lily. Ναι. Γεια σου, εγώ είμαι η Έλενα. Καλησπέρα. Πήρα το τηλέφωνό σου από το Τσέντε. Ναι. Είμαι μια φαν σου, βλέπω το κανάλι σου εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Να ξέρεις πως είσαι υπέροχη, είσαι καταπληκτική, λατρεύω τα βίντεό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι είμαι στο γιατρό. Αχ. Χίλια συγγνώμη, φυσικά, φυσικά. Θα μπορούσες μήπως να με πάρεις τηλέφωνο μετά το γιατρό, γιατί σου έχω μια πολύ καλή πρόταση που πιστεύω θα σου αρέσει και σένα. Ναι, ήθελα να μου στείλεις στο Instagram, γιατί και μετά από εδώ θα έρθω πάλι σε δουλειά. Δεν έχεις καθόλου ούτε 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια, ειλικρινά, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε αργότερα. Ευχαριστώ, φιλάκια, γεια. Δεν τη θέλει σήμερα και το πήγαινε τόσο καλά. Τέλειο ήταν πάντω. Πήγα πάρα πολύ καλά. Κρίμα, κρίμα. Πάμε άλλη μια Dat Lily. Ελπίζω να μην τελείωσε τον γιατρό. Είμαι στο γιατρό. Παρακαλώ. Γεια σου, μήπως τελείωσες από τον γιατρό. Είμαι η Έλενα. Τελείωσα, ναι. Αχ, υπέροχα. Μήπως θα μπορούσες να μου μιλήσεις για ένα λεπτό. Πολύ λίγο. Μία πρόταση σου. Για όση ώρα θέλει, μπορώ να μιλήσω. Υπέροχα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε παρακολουθώ 1,5 χρόνο τώρα. Είσαι υπέροχη, κάνεις καταπληκτική δουλειά. Και θα ήθελα. Είσαι η Μανουέλα μου και εσύ κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Αχ. Με κατάλαβε. Έλεος, έλεος. Κρίμα, κρίμα, δεν πειράζει. Πώς είσαι? Γεια σας, παιδιά. Είμαι καλά και είμαι όντως στο γιατρό. Α, νομίζω ότι θέλεις να αποφύγεις, ρε εσύ. Όντως, ναι, δεν ήμουν σίγουρη, γι' αυτό σε ξαναπήρα τηλέφωνο. Όχι, όχι, είμαι όντως στο γιατρό. Α, εντάξει, οκ, σε αφήνουμε τότε, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και, ναι. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Καλή κύριση μου, φιλάκια. Φιλιά. Έχεις πολύ χαρακτηριστική φωνή, το ξέρεις, έτσι. Δεν γίνεται να μην σε καταλάβει κάποιος, δηλαδή αν σε κοιτήσετε και μια φορά κάποιος στο YouTube, η φωνή σου είναι πολύ χαρακτηριστική. Ωραία, τώρα ήρθε η σειρά μου. Οπότε, εγώ θα πάρω τον Φρέντι και θα του πω και καλά ότι μου είχε πάρει συνέντευξη μια φορά στο δρόμο. Τον είχα πετύχει έξω γιατί κάνει βιντεάκια πέρυσι συνέντευξη στους ανθρώπους που περνάνε. Και ότι μ' άρεσε πάρα πολύ εμφανισιακά. Και ότι ήθελα να τον γνωρίσω καλύτερα. Και να βγαίναμε. Τώρα θα μου πει που βρήκα τον αριθμό του. Μου τον έδωσε, ποιο μου τον έδωσε. Μια κοινή γνωστή μα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω και γιατί μπορεί να την εκθέσω και μπορεί μπράβο, να μην θέλει. Μπράβο, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Φρέντι. Μην μου μιλάς στον πληθυντικό. Αρχικά θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι θέλω λίγο να τρομάξεις και να κριντζάρεις με αυτό που θα σου πω. Μου έχει δώσει τον αριθμό σου, μια κοινή γνωστή μας. Θα σου πω μετά μάλλον ποια είναι, γιατί δεν θέλω να τη φέρω και σε δύσκολη θέση. Μου είχες πάρει παλαιότερα μια συνέντευξη στον δρόμο. Έκανες ένα βιντεάκι. Και γενικά μ' άρεσε γενικά ο τρόπος σου, όλο το στυλ. Είσαι Αθήνα αυτόν τον καιρό. Ναι. Θα ήθελες να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Το ξέρω, σου είπα, μην κριντζάρεις, μην τρομάξεις. Αδερφού, ήλιο να είσαι καλά, αλλά έχω λίγο δουλειά τώρα που ήταν άστο καλύτερα. Τι δουλειά έχεις? Κάνω μοντάζ. Εντάξει, το μοντάζ μπορεί να περιμένει. Εσύ όμως όχι. Εγώ όμως όχι. Τόσο αναμένος πια. Ναι, για να σου λέω τώρα για να έχω κάτι να ψάξω το τηλέφωνό σου από εδώ από εκεί. Εγώ λέγομαι Δημήτρης αρχικά να σου πω. Καλό όχι, να... όχι, να σου πω κάτι. Θέλω να μου είσαι και εσύ ειλικρινής όπως είμαι και εγώ απέναντί σου. Πες μου την αλήθεια. Είσαι ειλικρινής. Δεν είμαι. Τι άλλο θες να κάνω. Ποιος είσαι εδώ τα αρχικά. Σούπα, Δημήτρης λέγομαι. Και από πού είσαι, Δημητσάρα? Από Αθήνα.
Και τι φάση. Σε έχω βάλει στο βίντεο, είπες. Ναι, ρε, σε αφού μου έχεις πάρει συνέντευξη στον δρόμο. Πώς λέγεται το βίντεο. Α, καλά τώρα και εσύ που να θυμάμαι πώς λέγεται το βίντεο. Κάτι θες να σου πω ποιο είναι, να το δω ένα λεπτό. Τι σε είχα ρωτήσει, ρε παιδί μου. Το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει σε πάρτι. Να αποκλείεται, ρε, εσύ. Ε, μα γιατί αποκλείεται. Γιατί δεν μου λέει κάτι φωνή σου σε αυτό το βίντεο. Θυμάσαι ακριβώς όλες τις φωνές που είχες τραβήξει σε αυτό το βίντεο. Ναι, κι όμως. Ωραία. Πώς... Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνω που θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια, κάθε σκηνή. Όσο περίεργο και μου φαίνεται. Ωραία, πόσους είχες ρωτήσει αυτό το βίντεο. 23 άτομα. Λες ψέματα, δεν είναι 23. Κι όμως. Αποκλείεται να το θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι τώρα. Καταρχάς χαίρομαι που μιλάς τόση ώρα μαζί μου, αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει. Ε, ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, γιατί με κρατάς τόση ώρα στη γραμμή. Ε, βαριέμαι. Α, τώρα βαριέσαι, γιατί πριν είχες μοντάζ. Μα το έχω ακόμα, αλλά. Αλλά άλλαξες γνώμη. Προσπαθώ βασικά να καταλάβω ποιος είσαι αυτό. Πες να με κάνεις follow στο Instagram. Πώς σε λένε. Γράψε Δημήτρης. Τι Δημήτρης, μωρέλη. Αλήθεια, Δημήτρης, να πεθάνω. Στείλω μου μήνυμα κατευθείαν. Ωραία, περίμενε, σου στέλνω. Α, περίμενε γιατί σου γράφω και από εδώ. Να δεις, θα πάει στα άλλα γιατί δεν με ακολουθείς. Ε, μην το κλείσεις, στείλ το μήνυμα. Ωραία. Βασικά, να σου στείλω φωτογραφία μου. Κλείστο αυτό. Εμάς το σηκώνει τώρα. Ευγενέστατος όμως, ε. Όχι, σωστός είδαμε. Πολύ σωστός. Θα μπορούσε να έχει ρίξει καντήλια. Τι θα γίνει να αγορά. Έμα, ένα λεπτό να στείλω τη φωτογραφία θέλω. Έλα, στο έστειλα, στην έστειλα, δες. Εντάξει. Με έκλεισε. Πάρτον. Εγώ θα τη μιλήσω. Α, κλείστε για να μην. Παρακαλώ. Τώρα το σηκώνεις. Εδώ είναι γνωστή επαφή. Α, είναι γνωστή επαφή. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή να σου πω αναγκαστικά ποια είναι η γνωστή μου που μου έδωσε τον αριθμό σου. Η Βαγγένια, να μου πεις πώς το βρήκες. Θα σου έλεγα, αλλά δεν πρόλαβα, με έκλεισες. Δεν είναι τώρα σωστό αυτό, θα δεις τη φωτογραφία που σου έχω στείλει. Ο ψεύτης. Ο ίδιος. Δεν σ' αρέσει. Από τι πεδαράς είσαι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, δε φίλε, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στη Μανουέλα σας. Έλα, Φρέντι, γυρνάμε βίντεο. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι. Είπαμε να σε πάρουμε τηλέφωνο γιατί θα είχε πολύ γέλιο, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ναι, μπορεί, εντάξει, δεν ήμουν σε πολύ high mood, ρε παιδί μου. Ξέρεις γιατί μου τις πάντα με παίρνουν άκρη τηλέφωνο γι' αυτό, αλλά οκ. Και καλά κάνεις κιόλα, ίσα ίσα, αλλά ναι. Καλά να περνάτε. Thank you, καλό μοντάζ. Ευχαριστώ, γεια. Bye, γεια. Φοβερός ο Φρέντι, να πάνε να τζεκάρετε όπως και όλους τους υπόλοιπους που έχουμε πάρει. Τηλέφωνο. Δεν θα πάρεις άλλον έναν εσύ. Θέλω, πρέπει να πάρεις άλλον έναν. Οπότε έλα να κάνουμε ένα meeting, ναι. Να δούμε ποιο θα πάρεις. Θα πάρουμε λοιπόν τηλέφωνο τώρα τον Φίπστερ, τον Φίλιππο, για να δούμε, θα μας το σηκώσει. Έλα, δεν μπορεί. Οπότε θα του πεις πάλι το ίδιο τώρα για τον γάμο. Ωραία. Παρακαλώ. Γεια σου, ο Φίπστερ. Ναι. Είμαι η Έλενα, πήρα το τηλέφωνο σου και ήθελα να σου κάνω μία πρόταση. Ποιος είναι? Είμαι η Έλενα, είμαι μία φαν σου βασικά, σε βλέπω εδώ και καιρό στο YouTube και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στο γάμο μου. Μου το έδωσε η Σοφία. Ποια Σοφία? Η Black Velour. Τι? Ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, θα σου πω, θα σου εξηγήσω, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι η Έλενα, μου έδωσε το τηλέφωνο σου η Σοφία, η Black Velour. Σε βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό στο YouTube. Τι ξέρεις την Black Velour? Την ξέρω επειδή η αδερφή μου έκανε παρέα παλιά μαζί της, κάπως έτσι ας πούμε. Και εντάξει, δεν κάνουμε παρέα, αλλά την ξέρω κι εγώ κάπως. Και θα ήθελα, τέλος πάντων, είμαι φαν σου. Κάνεις καταπληκτική δουλειά, ειλικρινά αγαπώ τα βίντεό σου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθεις στο γάμο μου το καλοκαίρι. Θα ήταν τιμή μου να σε έχω στο γάμο. Αν είσαι η Νατάσα και μου κάνεις πλάκα, θα σε βρίσω. Δεν είμαι η Νατάσα γκέι. Αλήθεια. Το λες κάτι μου θυμίζει, ρε. Δεν είμαι η Νατάσα γκέι, ειλικρινά Έλενα με λένε. Τι Έλενα, μωρή. Κάτσε, δεν έχω τη σήμα να σε ακούσω. Για ξαναμιλά λίγο.
Δεν... Αυτό έχει αναγνωριστεί ήδη η Σοφία τώρα, όλο δικό της. Δεν γνωριζόμαστε, δεν γνωριζόμαστε, αλήθεια, είμαι η Έλενα. Ναι, αλλά εμένα έχει φανείς κάτι μου θυμίζει. Δεν γνωριζόμαστε, δεν γνωριζόμαστε. Δεν είσαι YouTuber. Όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να σε έχω στο γάμο μου. Ήθελα πάρα πολύ να σε... Ρε... Ορκίζεσαι ότι δεν είσαι YouTuber. Ορκίζομαι. Στη ζωή της Φουρέιρα. Στη ζωή της Φουρέιρα. Α, τι σκατά είσαι. Είμαι η Έλενα. Και είμαι κτηνίατρος. Είσαι η Έλενα, είσαι κτηνίατρος. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Το θεώρησα πολύ καλή ιδέα να έρθεις στο γάμο μου πάντως. Μπορείς να καθίσεις κιόλας στο τραπέζι μας. Με τον... Ξέρεις ποια μου θυμίζει η φωνή σου, ότι είσαι... Πώς λέγεται τώρα αυτή η κοπέλα που είναι YouTuber και κάνει και πολλά haul. Δεν θυμάμαι. Μια γλυκιά κοπέλα, 19 χρονών. Πώς τη λένε... Δεν ξέρω ποια λες, αλήθεια. Δεν ξέρω ποια λες. Μάλιστα, ωραία. Ούτε 19 δεν είμαι, ούτε τίποτα. Γι' αυτό ειλικρινά είμαι η Έλενα, είμαι κτηνίατρος. Πάσε το κεφάλι μου αν δεν έχω θυμηθώ ποια μου θυμίζει. Τέλος πάντων, θα σου άρεσε πάντως η ιδέα, επειδή όντως δεν είμαι YouTuber. Σου άρεσε πάντως η ιδέα. Θα ντρεπόμουν νομίζω. Είσαι σίγουρα. Είσαι YouTuber σίγουρα, κάτι μου θυμίζει η φωνή σου. Άστα αυτά σε μένα. Θα πάρω τη Σοφία τώρα να την βρίσκω έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι, μα αλήθεια, δεν είμαι YouTuber. Θα ήθελες να έρθεις στο γάμο μου, ειλικρινά. Θα σου πω από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, παιδί μου. Μπορεί άλλο να έχω πεθάνει. Εντάξει, επειδή ξέρεις πως είναι ο γάμος, πρέπει να κανονίσουμε από νωρίς. 50 άτομα θα έχετε. Μέσα σε 50 θες να είμαι εγώ. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά. Θα ήταν όνειρο ζωής. Θα ήθελα, αυτό θα σου πρότεινα τώρα. Θα ήθελα να βγάλεις λόγο καταρχάς. Άμα θες να τραγουδήσεις, να τραγουδήσεις. Ναι. Φουρέιρα, εννοείται, την αγαπώ, λατρεύω. Λοιπόν, θες να σου δώσω τον άντρα μου, τον μελλοντικό μου άντρα. Ναι, ναι. Έλα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ναι. Είναι ο Φίπστερ, ο Φίλιππος. Καλησπέρα. 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 Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Έχει τρελαθεί εδώ η κοπέλα μου ότι θέλει να είσαι στο γάμο μας. Τι έγινε? Της είπα οκ, είμαστε οκ. Θα έρθεις δηλαδή. Ευχαριστούμε φίλε, ευχαριστούμε. Χρειάζεσαι λεφτά να τα κανονίσουμε μαζί αυτά αν είναι. Όχι, οφείλετε να τραγουδήσετε με μια χαρά. Να, μια χάρη όμως ρε φίλε, δεν θέλουμε pop τραγούδια και τέτοια. Τι δεν θέλετε? Pop τραγούδια, θέλουμε πιο λαϊκά. Λαϊκά, να πω αυτή να πω, να πω μια μετά του Θεοδωρίδου. Να, όχι, κανέναν αργυρό προτιμάμε. Αργυρό προτιμάμε. Ναι. Αυτό που λέει στη Θεσσαλονίκη μου. Ναι, το... Αθήνα μου. Α, Αθήνα μου λέει. Αυτό. Όλα τέλεια. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Να... απογόνους. Δεν θέλουμε απογόνους. Ευχαριστούμε. Ποιος είπε ότι θέλουμε απογόνους. Θα υιοθετήσουμε καλά. Εντάξει, θα υιοθετήσουμε. Ποιος το... Μην το ξαναπάρεις αυτόν. Συγγνώμη. Πόσα λεφτά σου ζήτησε? Δεν μου ζήτησε. Μας ακούς? Ναι, αλλά όχι πολύ ακόμα. Γεια σας. Φίπστερ, φίπστερ. Όχι. Το τηλέφωνο συνδρομητή. Θα έκανα το intro μου, το intro σου ξέρω εγώ. Θα το είχε σίγουρα. Του στείλουμε βίντεο στο Instagram. Ντροπή να το κλείνεις στο τηλέφωνο στη μελλοντική γυναίκα μου. Και ντροπή που δεν θα έρθει στο γάμο, Φίπστερ. Ντροπή. Νάτος. Απάντησε ο Φίπστερ. Ρε ήμουνα σίγουρος ότι είναι η Μανουέλα. Ήμουνα σίγουρος ρε. Γιατί δεν το... Γιατί δεν το βρήκα. Γεια σου Μανουέλα, χάρηκα, είμαι ο Φίλιππος. Είσαι τρελή. Παραλίγο. Ήταν εξαιρετικό. Πέρασα καταπληκτικά και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο κανάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα μου. Πολύ, Μανουέλα. Να πάτε να ακολουθήσετε τον Δημήτρη στο YouTube, εννοείται να κάνετε subscribe στο κανάλι του, να τον ακολουθήσετε στο Instagram, TikTok, παντού. Έχουμε και TikTok, ναι, σωστά. Όλα σωστά, τα έχουμε. Όλα τα έχουμε, ναι, ναι, σωστά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας. Γεια σας, φιλάκια.